Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έκτακτα προληπτικά μέτρα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων ανακοίνωσε απόψε το Υπουργείο Χωροταξίας Δημοσίων Έργων και Περιβάλλοντος. Αύριο, από τις 7 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία στον εσωτερικό δακτύλιο των γιο ταχύ και των ταξί που έχουν μονό αριθμό κυκλοφορίας. Τα μέτρα θα ισχύσουν για 48 ώρες, Τετάρτη και Πέμπτη. Την Πέμπτη δεν θα κυκλοφορήσουν οι ζυγοί. Τα μέτρα αυτά παίρνονται εν ώψη της αναμενόμενης αύξησης του νέφους στην Αθήνα. Να τονίσουμε ξανά τις ώρες. 7 το πρωί με 8 το βράδυ. Για πρώτη φορά περιλαμβάνονται και τα ταξί. Τέτοια μέτρα θα ισχύσουν μόνιμα από τις 18 Ιανουαρίου και μετά. Από την 1η του μηνός μειώνονται κατά 10 ως 15% οι λιανικές τιμές στις παιδικές τροφές, τα τυριά, τις κονσέρβες ψαριών, τις έτοιμες σαλάτες, τις σάλτσες, τα ζωικά λίπη, τη μαργαρίνη, τα ζαχαρόδι παρασκευάσματα, τα γλυκά κουταλιού, τις κομπόστες και βέβαια τα οικοδομικά υλικά. Συνολικά μειώνονται οι τιμές σε 81 προϊόντα με τη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας. Κατά 10% μειώνονται επίσης οι τιμές των υπηρεσιών που προσφέρουν οι καφετέρειες, τα ζαχαροπλαστεία, τα κουρία και τα κομμωτήρια. Κατά 15% μειώνονται οι λιανικές τιμές σε όλα τα είδη ορολογοποιίας, εγχρώμων τηλεοράσεων, ραδιοφώνων, οδοντοπαστών και άλλα τέτοια προϊόντα. Αυτές οι μειώσεις γίνονται με την μετάταξη των τροφίμων στον φόρο προστέμενης αξίας 6% από 18%, αλλά και τη μείωση του μέσου τελεστή από 18% σε 16%. Να δούμε τώρα τι γίνεται με το δολάριο που σήμερα κάπως συγκρατήθηκε στις διεθνείς χρηματαγορές με την παρέμβαση των μεγάλων τραπεζών. Ο Γιάννης Συναντινός θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, να δούμε πού στάθηκε σήμερα το δολάριο. Πράγματι, μετά από μια φοβερή πτώση που για πολλούς ήταν ίσως ένα προμήνυμα για μια νέα μαύρη Δευτέρα, τελικά οι μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο επενέβησαν απόψε και συνέβαλαν στο να σταθεροποιηθεί κάπως η τιμή του δολαρίου στις διεθνείς χρηματαγορές, όπου το πρωί, όπως είπαμε, είχε δημιουργηθεί πανικός. Έτσι σήμερα έκλεισε στα 1,60 μάρκα και στα 123,75 γεν. Το δολάριο είχε υποχωρήσει σε σχέση με τα κυριότερα νομίσματα στην Ευρώπη, στην Άπο Ανατολή και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχέση με το δυτικογερμανικό μάρκο το δολάριο το πρωί είχε περίπου τη μισή αξία από αυτή που είχε το 1985. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Αμερικανού Προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν δήλωσε ότι δεν προβλέπεται να πάρθει κάποιο συγκεκριμένο μέτρο από την κυβέρνηση την Αμερικανική για να συγκρατηθεί το δολάριο. Θα επιστρέψουμε για άλλες εξωτερικές ειδήσεις με τον Γιάννη Συνοδεινό σε λίγο. Έγινε στις 4 το απόγευμα δημοσία δαπάνη η κηδεία του ταγματάρχη Ευάγγελου Γερογιάννη στο πρώτο νεκροταφείο. Ο Ευάγγελος Γερογιάννης σκοτώθηκε κατά την περισυλλογή των βλημάτων που σκορπίστηκαν στην περιοχή της Μαλακάσας μετά την έκρηξη στην αποθήκη πυρομαχικών του στρατού. Ο Ευάγγελος Γερογιάννης θα αποστρατευόταν σε 3 μήνες, είχε 2 παιδιά, ήταν από τους πιο εμπειρούς πυροτεχνικούς του ελληνικού στρατού και είχε παρασημοφορηθεί 2 φορές. Στην κηδεία του παραβρέθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, χωροστάτης ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ. Σε σχέση με την έκρηξη, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι δεν υπάρχει καμιά προσπάθεια συγκάλυψης και ότι διεξάγονται προανακρίσεις τόσο για τα αίτια της πυρκαγιάς όσο και για το δυστύχημα που ακολούθησε. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι τα κατεστραμμένα πυρομαχικά ανήκαν σε τύπους οπλισμού που έχουν αποσυρθεί και ότι η αξία τους συνολικά φτάνει περίπου τα 350 εκατομμύρια δραχμές. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμα ότι τα επιστρεφόμενα πυρομαχικά αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο τα τελευταία 30 χρόνια. Και ότι ολοκληρώνεται τώρα η κατασκευή νέων αποθηκών, ώστε στο μέλλον να μην αποθηκεύονται στο ύπαιθρο. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου δέχθηκε σήμερα στο Καστρί την Αλγερινή αντιπροσωπεία που επισκέπτεται τη χώρα μας μετά από πρόσκληση του ΠΑΣΟΚ. Τα Ιωάννινα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός στις 21 Φεβρουαρίου για να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό. Ευνοϊκές επιπτώσεις θα έχει στην κοινωνική ζωή η καθιέρωση του συνεχούς ωραρίου των καταστημάτων, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Γενική Ομοσπονδία Εργατών Ελλάδας. Οι εμποροϊπάλληλοι της Πάτρας ζητούν από τον Υπουργό Εργασίας Γιώργο Γεννηματά συνεχές με πενθήμερο και στην Πάτρα. Ναι, στο συνεχές λένε με ανακοίνωσή τους και οι εμποροϊπάλληλοι των Σερών. Στην Αθήνα, οι εμποροϊπάλληλοι προγραμματίζουν 24ωρη απεργία για τις 13 Ιανουαρίου, διαφωνώντας σε ορισμένες ρυθμίσεις του συνεχούς ωραρίου. Η Γενική Ομοσπονδία Εργατών Ελλάδας ζήτησε σήμερα από τον Υπουργό Εργασίας Γιώργο Γεννηματά
τον αυστηρό περιορισμό της χρήσης του άρθρου 69 του αστικού κώδικα που επιτρέπει δικαστικές επεμβάσεις στα σωματεία και ζητεί την τροποποίησή του προς αυτή την κατεύθυνση. Καθορίστηκαν οι συντελεστές καθαρού κέρδους για ορισμένες κατηγορίες ελευθερών επαγγελματιών. Οι περισσότεροι κυμαίνονται από 30 έως 50% και περιλαμβάνουν τις αμοιβές γιατρών, οδοντοτριάτρων, δικηγόρων, συμβολιογράφων, μηχανικών και άλλων ελευθέρων επαγγελματιών. Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Τσοβόλα, οι συντελεστές θα εφαρμόζονται όταν κρίνονται ανακριβή τα βιβλία του φορολογούμενου. Θα ισχύσουν για τον προδιορισμό των καθαρών αμοιβών του 1987 που θα δηλωθούν στις αρχές του επόμενου χρόνου και στη διετία 88-89. Η Πασαγιές με σημερινή της ανακοίνωση εκφράζει την αντίθεσή της στην πρόθεση της κοινότητας να μειώσει ως 25% τις τιμές των αγροτικών προϊόντων και καλεί την κυβέρνηση να μην δεχτεί τη μείωση των τιμών και να ασκήσει βέτο στα αρμόδια κοινοτικά όργανα, εξαγγέλλοντας παράλληλα εθνικές τιμές για τα αγροτικά προϊόντα. Την άμεση και ανεφόρον απελευθέρωση των Τούρκων κομμουνιστών ηγετών Κούτλου και Σαργκίν που κρατούνται στις τουρκικές φυλακές, κατηγορούμενοι για την πολιτική δράση τους, ζήτησαν το απόγευμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη πλατεία Κάνιγκος, συγκέντρωση που διοργάνωσαν κινήσεις ειρήνης και εργατικές συνομοσπονδίες, εκατοντάδες πολίτες. Στη συγκέντρωση μίλησε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Φώτης Κουβέλης. Η οικοδόμηση του κοινωνικοπολιτικού συνασπισμού της αριστεράς με στόχο κυβέρνηση των δυνάμεων της αριστεράς είναι η ριζική λύση στην κρίση που οξύνει τα προβλήματα των εργαζομένων και υποβαθμίζει τη διεθνή θέση της ελληνικής οικονομίας. Αυτό τονίζεται μεταξύ άλλων στην απόφαση της Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα και στην οποία επισημαίνεται ότι η πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ είναι ίδια στα βασικά ζητήματα με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και δεν δίνει διέξοδο στην κρίση. Η Ακαδημία Αθηνών απένει με απόψε τα βραβεία και τα μετάλλια της και τους επένους επιστήμονες, καλλιτέχνες και άλλους πολίτες. Ανάμεσα στους βραβευμένους, βλέπω εδώ τον Υπουργό Παιδείας, ο δημοσιογράφος Γιάννης Μαρίνος για την αντικειμενική ενημέρωση σε οικονομικά θέματα και τον δημοσιογράφο Σπύρο Αλεξίου για την 35ετή κάλυψη εκκλησιαστικών θεμάτων. Ακόμα βραβεύτηκαν ο υπολιμενάρχης Καβάλας Γιάννης Τσούπρας, ο λίμενος σταθμάρχης Περάμου Σταύρου Ραγιάς που κινδύνευσαν για να σώσουν από βέβαιο πνιγμό ερασιτέχνη Ψαρά και ακόμα η Ακαδημία παίρνει με αργυρό μετάλλιο στον επίσκοπο Ανδρούσης, τον Αναστάσιο Γιαννουλάτο, οργανωτή και πρωτοπόρο της σύγχρονης Ορθόδοξης Ιεραποστολής. Μερικές ακόμα εξωτερικές ειδήσεις. Ο σοβιετικός κοσμοναύτης Γιούρι Ρωμανένκο επέστρεψε σήμερα στη Γη, αφού πρώτα έμεινε στο διάστημα 11 μήνες. Σκοπός της παραμονής του ήταν να δοκιμαστεί η ικανότητα του ανθρώπου να προσαρμόζεται στην έλλειψη βαρύτητας και η αντοχή του για ταξίδια στους άλλους πλανήτες. Εν τω μεταξύ, η εφημερίδα Ισβέστια γράφει πως δημιουργήθηκε κάποια αναταραχή στο διαστημικό σταθμό Μυρ, όπου βρίσκονταν 5 κοσμοναύτες περιλαμβανομένου και του Ρωμανένκο, πριν αρχίσει το ταξίδι της επιστροφής. Συγκεκριμένα, κάποιος από τους κοσμοναύτες φώναξε στους υπεύθυνους του διαστημικού κέντρου Μπαϊκονούρ ότι νιώθουμε σαν σκίουροι μέσα σε σαμπρέλα και ότι δεν βρήκαμε καιρό να μαζέψουμε τα πράγματά μας και εσείς μας ενοχλείτε. Κατά την ίδια εφημερίδα, ο κοσμοναύτης φώναξε να γίνουν αλλαγές στο επιτελείο των επιστημόνων του Μπαϊκονούρ. Παρόλο που η εφημερίδα δεν αναφέρει ποιος έκανε αυτές τις παρατηρήσεις, πιστεύεται ότι ήταν ο επικεφαλής αποστολής, δηλαδή ο Ρωμανένκο. Μαζί του επέστρεψαν οι Αλεξανδρόφ και Λευτσένκο, ενώ στο διαστημικό σταθμό έμειναν οι Τιτόφ και Μανάροφ, που πιστεύεται ότι θα ζήσουν εκεί ένα χρόνο. Ο σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ συναντήθηκε στη Μόσχα με τον πρωθυπουργό της Βαβαρίας, Φραντς Γιώζεφ Στράους. Συζήτησαν οικονομικά θέματα και τις σχέσεις Ανατολής-Δύσης. Επίσης, ο κύριος Στράους έκανε έκκληση στον κύριο Γκορμπατσόφ να μειώσει την ποινή του νεαρού Ματίας Ρούστ, που πέταξε με μικρό αεροπλάνο στην Κόκκινη Πλατεία. Ο Ρούστ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών. Ένταση έχει δημιουργηθεί στις σχέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σχετικά με την πρόθεση των Ισραηλινών αρχών να απελάσουν Παλαιστινίους από τα κατεχόμενα εδάφη. Η Ουάσιγκτον ζήτησε από την Ιερουσαλήμ να μην απελαθεί κανένας Παλαιστίνιος, ενώ οι Ισραηλινοί ηγέτες διακήρυξαν ότι θα χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα για να διατηρηθεί η τάξη. Η ένταση στις Αμερικανο-Ισραηλινές σχέσεις ακολουθεί την ένταση στις σχέσεις του Ισραήλ με την πόλη του Βατικανού μετά την ανακοίνωση ότι νέος Ρωμαιοκαθολικός Πατριάρχης των Ιερουσαλήμων είναι ο κύριος που βλέπουμε δεξιά, ο Παλαιστίνιος δηλαδή Μισελ Σαμπά, που γεννήθηκε στην κατεχόμενη Ναζαρέτ.
Εν τω μεταξύ, οι Ισραηλινοί έστειλαν και άλλους στρατιώτες στη λωρίδα της Γάζας, επειδή υπάρχουν πληροφορίες για νέα εξέγερση των Παλαιστινίων με την ευκαιρία της 23ης επετείου από την ίδρυση της Αλ-Φατά. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι δίκες Παλαιστινίων που τους συνέλαβαν στη διάρκεια των πρόσφατων ταραχών στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πως υποστηρίζουν την έκκληση των 6 αραβικών χωρών του κόλπου για την εφαρμογή του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ, που ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Με τον τερματισμό των εργασιών του Συνεδρίου του Συμβουλίου Συνεργασίας του κόλπου, τα μέλη του ζήτησαν να εφαρμοστεί το ψήφισμα 598 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επίσης ζήτησαν να παραμείνει σταθερή η σημερινή τιμή του πετρελαίου, δηλαδή 18 δολάρια το βαρέλι. Εκατοντάδες Αφγανοί και Σοβιετικοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στις 11 μέρες των μαχών γύρω από την πόλη Χοστ στον ανατολικό Αφγανιστάν, ανέφεραν δυτικές διπλωματικές πηγές. Σύμφωνα όμως με το ραδιοφωνικό σταθμό της Καμπούλ, στις μάχες για την άρση της πολιορκίας της πόλης σκοτώθηκαν πάνω από 1.500 αντάρτες, μουζαχεντίν, κάτι που διέψευσαν εντούτοις οι δυτικοί διπλωμάτες και πηγές των ανταρτών. Στην επαρχία Τίγρη της Αιθιοπίας, μέλη των συνεργείων του Ερυθρού Σταυρού άρχισαν να μοιράζουν τρόφιμα σε δεκάδες χιλιάδες πεινασμένους. Αυτή η περιοχή δεινοπαθεί σκληρά από την πείνα και ως πριν από λίγο καιρό ήταν αδύνατο να φτάσουν εκεί τα τρόφιμα γιατί οι δρόμοι ήταν κλειστοί. Μια Βρετανή, η Άννα Βίλιαμς, πέθανε σήμερα στην Ουαλία σε ηλικία 114 ετών. Ήταν το γυραιότερο άτομο στον κόσμο και είχε γεννηθεί στις 2 Ιουνίου του 1873. Ήταν το τρίτο άτομο στον κόσμο που κατάφερε να φτάσει την ηλικία των 114 χρόνων. Πάντως, ένας Ιαπωνέζος που πέθανε το Φεβρουάριο του 1986 ήταν 120 χρόνων, ενώ ένας Σοβιετικός που πέθανε το 1973 ήταν 168 χρόνων, πάντα με το βιβλίο Guinness. Να θυμίσουμε το ωράριο στα καταστήματα της Αθήνας αύριο. Εμπορικά, οπτικά, φωτοπτικά, από τις 8.30 ως τη 1.30 και από τις 5 ως τις 8.30 το βράδυ. Καταστήματα τροφίμων 8 με 2 και 5 ως τις 9 το απόγευμα. Τα κρεοπολία από τις 7 ως τις 2 και από τις 5 ως τις 8.30. Κομμωτήρια και κουρία 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Στάσεις εργασίας 11 με 4 θα κάνουν οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ της Αθήνας. Οι εργαζόμενοι στον έλεγχο των καζίνων του ΕΟΤ θα κάνουν την παραμονή της πρωτοχρονιάς στάσεις εργασίας από τις 7 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Λιακάδα θα έχουμε σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα και θερμοκρασία που η μέγιστη τιμή της θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα στους 15 και στη Νότια Ελλάδα στους 18 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί όμως νωρίς θα υπάρχουν κατά τόπους ομίχλες, όσο και τους ανέμους θα είναι ασθενείς σε όλη τη χώρα. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε σε όλη τη χώρα σχεδόν έθερο καιρό. Το πρωί ορατότητα θα είναι κατά τόπους προορισμένη, όσο και τους ανέμους θα είναι βόρειο-δυτική ασθενείς μέχρι μέτρη παντού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα κεντρικά και βόρεια παιδινά από 2 μέχρι 15 βαθμούς και στα υπόλοιπα παιδινά από 6 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Η περιοχή της Καλαμάτας θα έχει ήλιο, η άνεμη θα είναι βόρεια ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 μέχρι 18 βαθμούς. Ήλιο θα έχει και η περιοχή της Αττικής, όπου η άνεμη θα είναι βόρεια ασθενής μέχρι μέτρη και όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 6 μέχρι 17 βαθμούς. Παρόμοιος θα είναι καιρός και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με ήλιο, η άνεμη εδώ θα είναι βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 3 μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα σας. Μια σύντομη ματιά στον αθλητικό χώρο. Ο Νίκος Γκάλης ανακηρύχθηκε σήμερα καλύτερος αθλητής της χρονιάς. Η Έλλη Λουσάκη καλύτερη αθλήτρια και η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ καλύτερη ομάδα για το 1987 σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των Ελλήνων Αθλητικών Συνταχτών. Στην κατάταξη των ανδρών ακολούθησαν ο πρωταθλητής της πάλης Γιώργος Αθανασιάδης, ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Παναγιώτης Γιαννάκης, ο δρομέας των μεγάλων αποστάσεων Σπύρος Ανδριόπουλος, ο πρωταθλητής κολύμβησης Χαράλαμπος Παπα-Νικολάου και ο διεθνής ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Σαραβάκος. Στις γυναίκες μετά την Έλλη Ρουσάκη ήταν η πρωταθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής Φοφό Βαρβαριώτου, η πρωταθλήτρια του Στίβου Μπακογιάννη, η τενίστρια Όλγα Τσαρμποπούλου και οι νεαρές αθλήτριες της γυμναστικής, της ρυθμικής γυμναστικής Γιώτα Τσίτσελα και Μαρία Αλεβίζου. Η ομάδα μπάσκετ συγκέντρωσε 746 ψήφους, δεύτερη ήταν η ομάδα του Βόλι, τρίτη ήταν η ομάδα μπάσκετ του Άρη, ακολούθησε η ομάδα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, η εθνική ομάδα ελπίδων του ποδοσφαίρου και η δίκοπος με επιταλιούχο της Κοπηλασίας.
Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων σε ανταπόκριση του από τη Ρώμη αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός ζήτησε το ποσό των 500 εκατομμυρίων δραχμών από την Αβελίνο για να παραχωρήσει τον ερχόμενο Ιούλιο τον διεθνή ποδοσφαιριστή του Δημήτρη Σαραβάκο. Η είδηση αναγράφεται στην ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport, η οποία όπως και άλλες ιταλικές εφημερίδες τονίζουν ιδιαίτερα την αξία του Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή. Στο ρεπορτάζ επίσης αναφέρεται ότι η Αβελίνο δεν σκοπεύει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, θεωρεί το ποσό πολύ ψηλό, αλλά η Τωρίνο και η Μπολόνια εμφανίζονται αποφασισμένες να επιδιώξουν την πραγματοποίηση της μεταγραφής αυτής. Ο αθλητικός δικαστής τιμώρησε τον ομοσπονδιακό προπονητή Μίλτου Αποστόλου με 15ήμερη απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για τα επεισόδια που είχε με φιλάφλους μετά τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την Ολλανδία στη Ρόδο. 16 αγώνες θα γίνουν αύριο για τη δεύτερη φάση του κυπέλλου Ελλάδος. Στο ποδόσφαιρο, οι επαγγελματικές συναντήσεις θα γίνουν στις 13 Ιανουαρίου. Στους κολυμπητικούς αγώνες, υπό την επωνυμία Βασιλάκη, είχαμε 4 πανελλήνια ρεκόρ που έκαναν ο Παχουλάκης στα 100 μέτρα πρόστιο, στα 200 μέτρα πρόστιο και στα 200 μέτρα μεχτή και η Καραγιάννη στα 400 μέτρα μεχτή. Ήταν ένα ρεκόρ τρίτης κατηγορίας. Και να πάρουμε μια γεύση τώρα από ένα άθλημα διαφορετικό από τα άλλα. Από ένα σκι διαφορετικό από τα άλλα. Σαν πεταλούδες οι αθλητές του σκι από νάιλον, η φόρμα, ας τη δούμε κάπως έτσι, φτιαγμένη, αυτό το υλικό παρουσιάστηκε σε αγώνες επίδειξης στο Κολοράντο. Αυτό το υλικό δίνει στους αθλητές, και έτσι όπως είναι κατασκευασμένο, μια περισσότερη όθηση να τρέχουν ακόμη περισσότερο πάνω στο χιόνι. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το βελτίο μας. Καλή σας μέρα.